Φιλαναγνωσία. Κλείστε τα μάτια και ανοίξτε ένα βιβλίο, με την Ιωάννα Ταβρίδα. Σήμερα θα διαβάσουμε την ιστορία του Όσκαρ Βάιλντ «Ο Εγωιστής Γίγαντας». Μετάφραση από τα αγγλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου Εκδόσεις Σαΐτα Ο Εγωιστής Γίγαντας Κάθε απόγευμα, καθώς γύριζαν από το σχολείο τα παιδιά, συνήθιζαν να πηγαίνουν και να παίζουν στο περιβόλι του γίγαντα. Ήταν ένα μεγάλο, όμορφο περιβόλι με μαλακό πράσινο χορτάρι. Εδώ και εκεί, πάνω στο χορτάρι, φύτρωναν όμορφα λουλούδια, σαν αστέρια και υπήρχαν δώδεκα ροδακινιές που γέμιζαν την άνοιξη με λεπτεπίλεπτα ροζ και μαργαριταρένια ανθάκια και έδιναν το φθινόπωρο πλούσιο καρπό. Τα πουλιά κάθονταν πάνω στα δέντρα και τραγουδούσαν τόσο γλυκά που τα παιδιά σταματούσαν συνήθως τα παιχνίδια τους για να απολαύσουν το τραγούδι τους. «Πόσο ευτυχισμένα είμαστε εδώ», ξεφώνιζαν το ένα στο άλλο. Μια μέρα ο γίγαντας επέστρεψε. Είχε πάει να επισκεφτεί τον φίλο του, τον δράκο της Κορνουάλης, και είχε μείνει μαζί του 7 χρόνια. Αφού πέρασαν τα 7 χρόνια, είπαν ότι είχαν να πούν, γιατί ήταν λίγες οι κουβέντες τους, και εκείνος αποφάσισε να ξαναγυρίσει στον πύργο του. Όταν έφτασε, αντίκρισε τα παιδιά που έπαιζαν στο περιβόλι κάνετε εδώ πέρα», τους φώναξε με μια πολύ άγρια φωνή και τα παιδιά δώσκασαν τρέχοντας. «Το περιβόλι μου είναι περιβόλι μου», είπε ο γίγαντας. «Να το καταλάβουν όλοι αυτό και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να παίζει εδώ μέσα, πέρα από τον εαυτό μου». Έτσι λοιπόν, έχτισε ολόγυρά του έναν τοίχο ψηλό και κρέμασε μια πινακίδα. «Οι παραβάτες θα διώκονται». Ήταν ένας γίγαντας πολύ εγωιστής. Τα καημένα τα παιδιά δεν είχαν τώρα να παίξουν πουθενά. Προσπάθησαν να παίξουν στο δρόμο, αλλά ο δρόμος είχε πολύ σκόνη και ήταν γεμάτος σκληρέ πέτρες και δεν τους άρεσε. Τριγύριζαν συνήθως γύρω-γύρω από τον ψηλό τοίχο όταν τέλειωναν τα μαθήματά τους και κουβέντιαζαν για το όμορφο περιβόλι που ήταν από μέσα. «Πόσο ευτυχισμένα ήμασταν εκεί», έλεγαν το ένα στο άλλο. Μετά ήρθε η άνοιξη και ολόκληρη η εξοχή σκεπάστηκε με ανθάκια και μικρά πουλιά. Μόνο στο περιβόλι του εγωιστή γίγαντα ήταν ακόμα χειμώνα. Τα πουλιά δεν νοιάζονταν να πάνε εκεί να κελαϊδίσουν, γιατί δεν υπήρχαν παιδιά και τα δέντρα ξέχασαν να πετάξουν ανθούς. Μια φορά ένα όμορφο λουλούδι ξεπρόβαλε το κεφαλάκι του από το χορτάρι, μα όταν είδε την πινακίδα λυπήθηκε τόσο πολύ για τα παιδιά που ξαναγλίστρησε πίσω πάλι μέσα στο χώμα και έπεσε σε λίθαργο. Οι μόνοι που χαίρονταν ήταν το χιόνι και η παγωνιά. «Η Άνοιξη ξέχασε αυτό το περιβόλι», φώναζαν, «και έτσι θα ζήσουμε εδώ ολόκληρο το χρόνο». Το χιόνι σκέπασε πέρα για πέρα το χορτάρι με τον μεγάλο άσπρο μανδύα του και η παγωνιά έβαψε ασημόχρωμα όλα τα δέντρα. Μετά προσκάλεσαν και τον βοριά να έρθει να μείνει μαζί τους και εκείνος ήρθε ήταν τυλιγμένο στα γουναρικά του και ούριαζε όλη μέρα μέσα στο περιβόλι, γκρεμίζοντας κάτω τις καμινάδες. «Υπέροχα είναι εδώ», έλεγε. «Πρέπει να προσκαλέσουμε και το χαλάζι». Έτσι ήρθε και το χαλάζι και καθημερινά και για τρεις ώρες σφυροκοπούσε τη στέγη του πύργου, ώσπου δεν άφησε γερή μήτε μία πλάκα και μετά στροβιλιζόταν ολόγυρο στο περιβόλι με τη μεγαλύτερη δυνατή μανία ήταν ντυμένο στα γκρίζα και η ανάσα του ήταν σαν πάγος. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αργεί τόσο πολύ να έρθει άνοιξη», έλεγε ο εγωιστής γίγαντας, καθώς καθόταν και κοίταζε από το παράθυρο το παγωμένο άσπρο του περιβόλι. «Ελπίζω να είναι μόνο μια αλλαγή στον καιρό». Αλλά η άνοιξη δεν ήρθε ποτέ, ούτε το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο χρήσωσε με καρπούς όλα τα περιβόλια, αλλά στο περιβόλι του γίγαντα δεν έδωσε κανένα. «Είναι πολύ εγωιστής», έλεγε. Έτσι υπήρχε πάντα χειμώνα εκεί και ο βουριάς, το χαλάζι, η παγωνιά και το χιόνι χόρευαν ανάμεσα στα δέντρα. Ένα πρωί ο γίγαντας άκουσε μια όμορφη μουσική καθώς ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του. Υχούσε τόσο γλυκά στα αυτιά του, ώστε πίστεψε πως έπρεπε να ήταν η μουσική του βασιλιά που περνούσαν από εκεί. Μα ήταν μόνο ένα μικρό πίνο που κελαϊδούσε έξω από το παράθυρό του και αυτό είχε τόσο πολύ καιρό να ακούσει πουλίνα και λαϊδί στον κήπο του, ώστε του φάνηκε πω ήταν η πιο όμορφη μουσική του κόσμου. Τότε σταμάτησε και το χαλάζει να χοροπηδά πάνω από το κεφάλι του, και ο βοριά έπαψε να μου και ένα λεπτό άρωμα ανέβηκε ω τα ρουθούνια του από το ανοιχτό παραθυρόφυλλο. Πιστεύω πω η άνοιξη ήρθε επιτέλου, είπε ο γίγαντα, και πήδηξε από το κρεβάτι του και κοίταξε έξω. Τι είδε άραγε. Είδε το πιο υπέροχο θέαμα. Από ένα μικρό άνοιγμα στον τοίχο τα παιδιά είχαν τρυπώσει μέσα και κάθονταν τώρα πάνω στα κλαδιά των δέντρων. Σε κάθε δέντρο που μπορούσε να δει υπήρχε και ένα μικρό παιδί και τα δέντρα χαίρονταν τόσο πολύ που είχαν μαζί τους πάλι τα παιδιά ώστε σκεπάστηκαν με άνθη και κουνούσαν απαλά τα κλαδιά πάνω από τα κεφάλια τους. Τα πουλιά πετούσαν εδώ και εκεί και τιτίβιζαν ενθουσιασμένα. Και τα λουλούδια πρόβαλαν από το πράσινο χορτάρι, κοιτάζοντας χαμογελαστά. Ήταν μια χαριτωμένη στιγμή. Μόνο που σε κάποια γωνιά βασίλευε ακόμα ο χειμώνα. Ήταν η πιο μακρινή γωνιά του κήπου και εκεί στεκόταν όρθιο ένα μικρό αγόρι. Ήταν τόσο μικρό που δεν μπορούσε να φτάσει στα κλαδιά του δέντρου και γύριζε γύρω-γύρω κλαίγοντας έντονα. Το καημένο το δέντρο ήταν ακόμα σκεπασμένο με πάχνη και χιόνι και ο βοριάς φυσούσε και ούριαζε από πάνω του. «Σκαρφάλωσε μικρό αγόρι», έλεγε το δέντρο και έγερνε τα κλαδιά του όσο μπορούσε χαμηλότερα. Μα το παιδί ήταν τόσο δούλικο και έλειωσε η καρδιά του γίγαντα καθώς το είδε. «Πόσο εγωιστής ήμουνα», είπε. «Τώρα ξέρω γιατί δεν ήρθε εδώ η άνοιξη», θα βάλω το καημένο το αγοράκι πάνω στην κορφή του δέντρου, μετά θα γκρεμίσω τον τοίχο και θα γίνει το περιβόλι μου για πάντα παιδική χαρά. Λυπόταν πραγματικά πάρα πολύ για ό,τι είχε κάνει. Έτσι κατέβηκε τα σκαλιά και άνοιξε αθόρυβα την προστινή πόρτα βγαίνοντα έξω στο περιβόλι. Όταν όμω τον αντίκρισαν τα παιδιά, τρόμαξαν τόσο πολύ που το βάλαν στα πόδια και στο περιβόλι ξανά γίνε χειμώνα. Μονάχα το αγοράκι έμεινε εκεί που ήταν, γιατί τα μάτια του ήταν γεμάτα από δάκρυα και δεν είδε τον γίγαντα που ερχόταν. Και ο γίγαντας το ζήγωσε από πίσω, το πήρε απαλά στα χέρια του και το έβαλε πάνω στο δέντρο. Και το δέντρο μόνο πέταξε άνθη και ήρθαν τα πουλιά και κελάιδεσαν πάνω του και το αγοράκι άπλωσε τα δυο του χέρια γύρω από το λαιμό του γίγαντα και τον φίλησε. Και τα άλλα παιδιά, όταν είδαν πως ο γίγαντας δεν ήταν πια κακός, ξαναγύρισαν τρέχοντας και μαζί τους Ξαναγύρισε και η άνοιξη. «Είναι δικό σας το περιβόλι τώρα, παιδάκια», είπε ο γίγαντας και πήρε ένα μεγάλο τσεκούρι και γκρέμισε τον τοίχο. Και όταν οι άνθρωποι πέρασαν για την αγορά στις 12 το μεσημέρι, βρήκα τον γίγαντα να παίζει με τα παιδιά μέσα στο ωραιότερο περιβόλι που είχαν δει ποτέ. Έπαιξαν όλη μέρα και το βράδυ πήγαν να αποχαιρετήσουν τον γίγαντα. «Μα πού είναι ο μικρός συντροφός σας» ρώτησε. Το παιδί που ανέβασα στο δέντρο. Ο γίγαντας το αγαπούσε περισσότερο απ' όλα γιατί τον είχε φιλήσει. Δεν ξέρουμε, απάντησαν τα παιδιά. Έφυγε. Πρέπει να του πείτε να μην φοβάται και να έρθει αύριο, είπε ο γίγαντας. Μα τα παιδιά τον βεβαίωσαν ότι δεν ήξεραν που έμενε και πω δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ. Και ο γίγαντα ένιωσε πολύ λυπημένο. Κάθε απόγευμα, όταν τελείωνε το σχολείο, έρχονταν τα παιδιά και έπαιζαν με το γίγαντα. Αλλά το αγοράκι που αγαπούσε ο γίγαντα δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Ο γίγαντα ήταν πολύ καλό με όλα τα παιδιά, και ωστόσο λαχταρούσε να ξαναδεί τον πρώτο μικρό του φίλο και του μιλούσε συχνά γι' αυτόν. Πόσο θα ήθελα να τον έβλεπα, συνήθιζε να λέει. Τα χρόνια πέρασαν, και ο γίγαντα γέρασε πάρα πολύ, και ήταν εξασθενημένο. Δεν μπορούσε πια να παίζει, και έτσι καθόταν σε μια πελώρια πολυθρόνα και παρακολουθούσε τα παιδιά που έπαιζαν και καμάρωνε το περιβόλι του έχω πολλά όμορφα λουλούδια», έλεγε. «Μα τα παιδιά είναι τα ομορφότερα από όλα τα λουλούδια». Ένα χειμωνιάτικο πρωινό κοίταξε έξω από το παράθυρό του καθώς δινόταν. Δεν μισούσε πια τον χειμώνα, γιατί ήξερε πως η άνοιξη απλώς κοιμόταν και τα λουλούδια ξεκουράζονταν. Άξαφνα έτριψε τα μάτια του απορριμμένο και βάλθηκε να κοιτάει. Να κοιτάει. Ήταν ασφαλώς ένα εξαίσιο θέαμα στην πιο μακρινή γωνιά του περιβολιού ήταν ένα δέντρο κατάφορτο με υπέροχα λευκά ανθάκια. Τα κλαδιά του ήταν χρυσαφένια και ασημένοι καρποί κρέμονταν από πάνω τους και κάτω από τα κλαδιά στέκονταν το αγοράκι που είχε αγαπήσει. Γεμάτος χαρά ο γίγαντας κατέβηκε τα σκαλιά και ξανύχθηκε στο περιβόλι. Με βιαστικά βήματα στο γρασίδι ήρθε κοντά στο παιδί. Και όταν πλησίασε πολύ κοντά, το πρόσωπό του κοκκίνησε από οργή και είπε «Ποιος τόλμησε να σε πληγώσει, γιατί πάνω στις παλάμες του παιδιού ήταν τα σημάδια από δυο καρφιά και τα σημάδια από δυο καρφιά ήταν και στα ποδαράκια του. «Ποιος τόλμησε να σε πληγώσει» κράβγασε ο γίγαντας. «Πες μου για να τον σκοτώσω με το μεγάλο μου σπαθί». «Όχι» αποκρίθηκε το παιδί. «Αυτές είναι οι πληγές της αγάπης». Ποιο είσαι» είπε ο γίγαντας και ένα παράξενο δέος τον κυρίεψε και γονάτισε μπροστά στο αγοράκι. Και το παιδί χαμογέλασε στον γίγαντα και του είπε «Μ' άφησε κάποτε να παίξω μέσα στο περιβόλι σου. Σήμερα θα έρθει μαζί μου στο δικό μου περιβόλι, που είναι ο παράδεισος». Και όταν έφτασαν τρέχοντας τα παιδιά εκείνο το απόγευμα, βρήκαν τον γίγαντα νεκρό κάτω από το δέντρο, σκεπασμένο ολόκληρο με λευκά ανθάκια. 음악을 듣고